Χανούμια! Τέλος! Ξεκινήσουμε. Φέρτε να πιω, να ξημέρωθω. Πω, τι μπουκιτσί ήταν αυτό. Φέρτε να πιω, να ξημέρωθω. Πω, τι μπουκιτσί ήταν αυτό. Άντε γεια, πρωτάθλημα ξανά στο Πειραιά. Σας τα είχαμε πει, η βαθμολογία ήτανε γραμμένη σε χιόνι. Τι να μιλήσω. Τέλος. Δεν έχει ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, ούτε τίποτα. Αφαιρούμε την νίκη του Ολυμπιακού στον Πανούτσο, στον Καρπετόπουλο, στον Μπραουδάκη, σε όλους αυτούς μας είχαν πρίξει. Λοιπόν, άκουμα και εσύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε Θήρα 7 και σε όλο το λαό του Ολυμπιακού. Αυτοί είμαστε εμείς. Ούτε ξεχνάμε και ερχόμαστε από παντού. 3.000 με το καράβι, με το τρένο. Και οι υπόλοιποι από καράβια ήρθαμε. Με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, με τα πόδια, με ποδήλατα, παντού, χανούμια. 3 η ώρα, 4, μπήκατε μέσα. Αυτοί είστε. Χανουμάκια. Λοιπόν. Ελάτε τώρα. Ελάτε. Πάρτε εδώ πέρα τώρα και το ιστήριο. Έχω ένα απόκομα για να πάτε να πείτε με τον Ιωνικό. Χανούμια. Άντε ξεφτυλισμένοι. Πηγαίνετε με τον Ιωνικό. Πηγαίνετε πρώτα κάτε τη μεγαλειώδη εκστρατεία στην Τούμπα. Και μετά λέτε και με τον Ιωνικό. Α, θα πάτε στην Τούμπα. Και λέτε να πάρετε και θα τα αποκόμματα. Θα πάτε, πού να πάτε. 1,5 ταξί θα πάτε. Φέρτε να πιω, να ξημέρωθω. Πω, τι μπουκιτσί ήταν αυτό. Μπερδεύομαι, θα το πω αλλιώς. Για όλα αυτά που τραβήξε ο κόσμος του Ολυμπιακού όλο αυτό τον καιρό, σας λέγαμε, κάτι υπομονή, να περάσουν οι γιορτές, να έρθουν τα παιχνίδια, ούτε πρωταθλητές χειμώνα δεν θα βγείτε. Στο 2-1, εντάξει. Στο 2-1 με παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε μωρή κότες τώρα, δικέφαλες κότες, πάρτε με τηλέφωνο. Πάρτε με, κότες. Δεν θέλουμε Ολυμπιακούς, θέλουμε τις κότες που βγήκανε 2 εβδομάδες και μας είχαν πρίξει, αυτούς θέλουμε, τις δικέφαλες. Όχι το 6ο, όχι το 7ο, όχι το 8ο. Τα είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού όλα. Τα είπαν οι παίκτες μας, τα παραείπαμε κι εμείς. Σήμερα ο λαός του Ολυμπιακού σας τουμπέκιασε. Τελειώσατε κότες. Και να σας πω και που τελειώσατε. Όχι μόνο με τον ξύλο Κώστα. Και με τα πάνω σας. Τελειώσατε. Τι τα θέλετε και τα γράφετε. Μην ξαναβγάλετε πάνω ρε κότες. Τέλος. Μες στο ίδιο το κοτέτσι τα είδατε όπως έπρεπε. Όλα τα είδατε. Όλα. 30.000 τσόντα είδατε. 30.000 πληρώσατε τσόντα. Και στο δεύτερο γύρο εκεί θα γελάσει και ο κάθε Αφγανιστάν. Και ο κάθε Αφγανιστάν θα γελάσει. Που είναι στην πίκρα, ξέρεις, με τις βόμβες εννοώ. Και αυτοί θα γελάσουν. Τουλάχιστον αυτοί ήταν και μια σπίμερα που απελευθερωθήκαν, ξέρω τι κάνανε.